σου λέγεται Apple The Orange 3, κυκλοφορία του Steve, και είναι μια μίξη ψευδελικού progressive rock με αρκετά έντια στοιχεία και από την Ελλάδα και από την Ανατολή. Και μας αποσχολούν θέματα που αποσχολούν το σύγχρονο άνθρωπο, τεχνολογία, κοινωνία, πολιτική, ο έρωτας, ο θάνατος, το αύριο, που κάθε μουσικός, κάθε στιχουργός έχει ένα δικό του τρόπο και νομίζω ότι αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Βέβαια, ο καθένας έχει τις αιμονές του και πολλές φορές για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ιστορία ή η θρησκεία, ας πούμε. Οπότε μπορώ να πάρω κάποια πράγματα από εκεί και να τα συνδέσω έτσι με μια μεταφορά ή με ένα συμβολικό τρόπο πολλές φορές στην όλη τη δική του τραγουδιού. Χρησιμοποιεί μαγικό στίχο, γιατί, όχι γιατί έχουμε κάποιο ίχνος παμπισμού για το ελληνικό ιστορικό του ελληνικής μας είναι μια πιστεύουμε ότι είναι μια από τις πλουσιότερες στον πλανήτη, ίσως οι πλουσιότεροι. Η μουσική που έχουμε επιλέξει να εκφραστούμε εκφράζεται καλύτερα ηχητικά και αισθητικά με τη μαγική παρά με την ελληνική. Και αυτό είναι, νομίζω, πεποίθηση πάντα. Για τον γκρουπ, το ξεκίνημά του πιστεύω ότι ήταν μια πρόκληση το να μπορέσουμε να κάνουμε ένα αγγλικό στίχο με πάρα πολλές μουσικές αναφορές από την Ελλάδα. Δηλαδή και από την εποχή από τον Ζάντιο, από την αρχαία Ελλάδα, κάποιες επιρροές, κάποιες καταβολές, από την Ήπειρο, από την παραδοσιακή Ελλάδα, από την παράδοση τη μουσική που έχουμε. Και να όλο αυτό το εγχείρημα να είναι τραγουδισμένο, ας πούμε, στην αγγλική. Γι' αυτό μας πήρε και αρκετά χρόνια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το δίσκο, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να βγει όσο περισσότερο όριμο γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά και ένας αναβρασμός όσον αφορά την κίνηση σε αυτό το επίπεδο της μουσικής. Υπάρχουν πολλές μπάντες που δημιουργούν πράγματα, αν και πάρα πολλές από αυτές συνήθως μιμούνται το ξενόφερτο, το αγγλικό, την αγγλική σκηνή, την αμερικάνικη σκηνή. Δεν βάζουν δηλαδή τη δική τους προσωπικότητα μέσα σε αυτό. Όπως επίσης υπάρχει και πολύ μεγαλύτερο κοινό από ό,τι υπήρχε στα 80s ή στα 90s που ακούνε αυτό το στυλ μουσικής. Σίγουρα έχει βοηθήσει η τεχνολογία, το ανοίξει τα σύνορα και πλέον είναι πιο εύκολο και πιο άρεστο στους νέους μουσικούς από την Ελλάδα να κάνουν αγγλόφωνα μουσική και αγγλόφωνα τραγούδια. Και τα κάνουν και σε καλύτερο επίπεδο. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι σιγά σιγά μπορεί να αλλάξει το τοπίο και να έρθει όλο και περισσότερο κόσμο να ακούσει μια ελληνική μπάντα που παίζει ελληνικά τραγούδια και να το θεωρεί πλέον φυσιολογικό. Και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα. Είναι κρίμα που η Ελλάδα δεν εξάγει μουσική. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει σιγά σιγά. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες και οι πρώτες ομάδες οι οποίες θα κάνουν αυτό το breakthrough και θα παίζουν πλέον οι μουσικές τους και στην Ευρώπη και στον όλο τον κόσμο. Η δισκογραφία είναι όντως περνάει δύσκολες ώρες, όπως και πολλοί άλλοι θέσμοι μέσα στο ελληνικά στην κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι απλά έχουμε αντιστραφεί κάποια πράγματα. Δηλαδή, παλιότερα ένας καλλιτέχνης έβγαζε ένα δίσκο, ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει το κοινό να έρθει στις συναυλίες να το δει. Τώρα νομίζω ότι γίνεται λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, οι ομάδες πλέον αναζητούν χώρους να παρουσιάσουν αυτό που έχουν κάνει, ώστε να μπορέσουν να πείσουν μέσα σε εισαγωγικά τους ανθρώπους να αγοράσουν τη μουσική τους. Εμένα μου αρέσει αυτό το άνοιγμα με το ίντερνετ, αλλά νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει κόσμος, είναι και λίγο θέμα παιδείας βέβαια αυτό, όπου όταν δει ή ακούσει κάτι το οποίο είναι όμορφο και το οποίο είναι πραγματικό, θα θέλει πραγματικά να το στηρίξει. Η Θεσσαλονίκη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη και ουσιαστικά οργανωμένη φοιτητική κοινότητα, η οποία στο παρελθόν ήταν και άκρως πολιτικοποιημένη. Στα σπάργανα τότε των 70s και των 80s έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό σιγά σιγά ξεθόριασε, αλλά ακόμα υπάρχουν διάφορες μικρές ομάδες οι οποίες εξακολουθούν να κάνουν έτσι πολύ ωραία πράγματα και τολμηρά έτσι, για την εποχή και την κοινωνία. Βέβαια και στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται σχέση με τη μουσική και το θέατρο και γενικότερα με τα καλλιτεχνικά.
Αυτό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει κάτι διαφορετικό στον αέρα η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στα κτίρια ή στα πεζοδρόμια και στα κατάστατα. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η νεολαία θέλει να εκφραστεί διαφορετικά. Είναι και πιο μικρή κοινωνία από την Αθήνα. Οι σχέσεις είναι λίγο πιο ισχυρές. Όλο αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.